Τώρα μαζί μας είναι η κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ποτάμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ασχολείστε πρώτη φορά με την πολιτική? Υπήρξα πάντοτε ενεργή πολίτης και με ενδιαφέρον και άποψη για τα πολιτικά θέματα, αλλά με την πολιτική με αυτόν τον τρόπο, ναι, είμαι η πρώτη φορά που ασχολούμαι. Γιατί επιλέξατε το Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη? Κοιτάξτε, όταν το ποτάμι το 2000, όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης το 2014 ανακοίνωσε τη σύσταση του ποταμιού, ήταν κάτι το οποίο με εξέφραζε, οι απόψεις του, οι θέσεις του, η στάση που είχε απέναντι στα πολιτικά πράγματα ήταν κάτι που πραγματικά ένιωθα ότι με εκφράζει και σαν άνθρωπο. Φυσικά όσο αφορά τις ευρωεκλογές, θεωρώ ότι το ποτάμι είναι το πλέον ευρωπαϊκό κόμμα. Το DNA του είναι ευρωπαϊκό. Δώσαμε μια τεράστια μάχη για να κρατηθεί στην Ευρώπη η Ελλάδα το 2015. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν και φυσικό ακόλουθο και επακόλουθο για μένα να είμαι με το ποτάμι, να είμαι με το Σταύρο Θεοδωράκη και φυσικά να είμαι υποψήφια στις ευρωεκλογές. Κυρία Γερούκη, ποιο είναι το επάγγελμά σας? Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπήρξα σχολική σύμβουλος πρωτοβάθμιας στα Χανιά, στην περιοχή των Χανίων. Έχω ζήσει στη Φιλανδία που ήμουν εκπαιδευτικός για τα σχολεία, για τα τμήματα μητρικής γλώσσας της Ομογένειας και ίσως αυτό ήταν ότι και μία διάθεση να εργαστώ διαφορετικά για την Ελλάδα, γιατί όταν γύρισα το 2011 αφού είχα ζήσει 12 χρόνια και δουλέψει και σπουδάσει στη Φιλανδία, βρήκα μια Ελλάδα της κρίσης, μια Ελλάδα με Έλληνες που ήμασταν πολύ μπλεγμένοι, πολύ παρεξηγημένοι, με έντονα συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα. Γι' αυτό θεώρησα ότι η εμπειρία που είχα ζώντας σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, η εμπειρία που είχα έχοντας ζήσει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θεωρείται και ένα πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα, όλο αυτό θα μπορούσα να βοηθήσω, με όλες αυτές τις γνώσεις και με αυτή την εμπειρία θα μπορούσα να βοηθήσω και τη δικιά μου χώρα να κάνει κάποια πράγματα για να αλλάξει μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι δεν ικανοποιεί κανέναν στην Ελλάδα. Οι ακραίες αντιευρωπαϊκές φωνές, δεξιές ή αριστερές, τύπου Le Pen, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούγονται περισσότερο? Έχω πάντοτε, πιστεύω ότι ακούγονται περισσότερο γιατί συνήθως αυτές οι ακραίες φωνές φωνάζουν πιο δυνατά. Όχι γιατί αντιπροσωπεύουν πραγματικά τις απόψεις που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν. Ούτε όσο αφορά τον αποκλεισμό άλλων ομάδων ή άλλων ανθρώπων, ούτε όσο αφορά την εκμετάλλευση και ούτε όσο αφορά το μίσος με το οποίο εκφράζονται. Ακούγονται περισσότερο γιατί και αυτό βέβαια είναι και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και ευθύνη όλων εμάς, όλων που θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και στο νέο κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, να δώσουμε την ευκαιρία στους περισσότερους ανθρώπους να αντιληφθούν ποια πραγματικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα πολλά θετικά μπορεί να φέρει και έχει φέρει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Πριν από λίγες μέρες έδωσα μια συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα στο Βάρκαος της Φιλανδίας που επέστρεψα τον τελευταίο χρόνο και μου κάνανε μια αντίστοιχη ερώτηση και είπα ότι εάν σκεφτούμε τη ζωή μας τόσο στη Φιλανδία όσο και στην Ελλάδα, πώς ήταν το 70 και πώς είναι τώρα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας και έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Και το γεγονός ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έχουμε μια εγγύηση, μια ασφάλεια, μια ηρεμία, έχουμε την διάθεση να ταξιδεύουμε πιο εύκολα, να ταξιδεύουμε πιο γρήγορα, να συναραστόμαστε, να συναστρεφόμαστε με τόσους διαφορετικούς λαούς, σαφώς και αυτό παίζει ρόλο στο να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Οι λαοί που αποτελούν την Ευρώπη και αυτοί που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν μια ποιότητα ζωής που είναι πάρα πολύ καλή. Είναι κρίμα λοιπόν να ακούμε αυτές τις φωνές που θέλουν ουσιαστικά να μας διχάσουν, να μας μοιράσουν, να μας κάνουν ξανά να αντιπαλευόμαστε ο ένας τον άλλον, αντί να ακούσουμε μια φωνή η οποία ή τις φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι το ποτάμι συντάσσεται με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης που είναι του Εμμανουέλ Μακρόν, το οποίο πρόγραμμα ουσιαστικά θέλει να συζητήσει περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ένωση και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των λαών.
Ο λαϊκισμός του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στον ορθολογισμό του Σταύρου Θεοδωράκη φαίνεται να κερδίζει. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό? Ξέρετε, ένα από τα στοιχεία των λαϊκιστών και του λαϊκισμού γενικά, ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά είναι πρώτον ότι επενδύει πάρα πολύ στο συνέστημα. Σαν Έλληνες είμαστε και συναισθηματικοί τύποι. Και επίσης επενδύει πάρα πολύ σε μία μυθική κατάσταση, δηλαδή μιλάει για κάτι μυθικό, κάτι που εάν μπορέσουμε να το αναλύσουμε ορθολογικά θα δούμε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει αυτή η επένδυση σε έναν μύθο και σε κάτι που κάποτε ίσως ήταν καλύτερο που πραγματικά δεν είναι. Γιατί τα στοιχεία είναι διαφορετικά και στο συναίσθημα δίνει ένα αβαντάζ. Όμως είναι καιρός και το ποτάμι έχει πρωτοστατήσει σε αυτό, η φωνή της λογικής. Ότι πρέπει να συζητήσουμε λογικά και σοβαρά και ρεαλιστικά για τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν χώρα και για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και για να τα λύσουμε. Σαν Ελλάδα μόνοι μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πάντοτε η ένωση που δίνει τη δύναμη στους ανθρώπους. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη ένωση, περισσότερη Ευρώπη και περισσότερες φωνές οι οποίες μιλάνε ενωτικά μέσα στην Ευρώπη και όχι διχαστικά. Πώς βλέπετε λοιπόν την πλήρη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει ποτέ ή θα υπάρξουν και άλλα Brexit? Αυτό εξαρτάται από εμάς. Εννοώ από εμάς τους ψηφοφόρους, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιους ανθρώπους θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα στείλουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε σε όλα όχι, χωρίς να μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα συνεργασίας και διαπραγμάτευσης. Ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ποιο είναι το συμφέρον της χώρας μέσα σε ένα μεγαλύτερο, σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Ή θα στείλουμε φωνές, οι οποίες είναι οι άνθρωποι που είναι ενημερωμένοι, οι άνθρωποι που μπορούν να συνεργαστούν, που έχουν αποδείξει ότι συνεργάζονται και ότι έχουν ένα όραμα και για τη χώρα τους, αλλά τη χώρα τους μέσα σε μια μεγάλη ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit ήταν ένα συναγερμός. Θεωρώ ότι ήταν ένα συναγερμός και για τους ίδιους τους Βρετανούς, αλλά και βλέπουμε ότι έχουν πλέον υπαρξιακό πρόβλημα. 2 χρόνια προσπαθούν να φύγουν και ακόμα εδώ είναι. Αλλά από την άλλη ήταν και ένας καλός συναγερμός για μας, εννοώ τις υπόλοιπες 27 χώρες. Και επίσης εδώ είναι άλλη μια ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, να δώσει ευκαιρίες και να συζητήσει πολύ περισσότερο, ούτως ώστε οι απλοί άνθρωποι να μην νιώθουν ότι οι Βρυξέλλες είναι κάτι μακρινό, κάτι που δεν έχει σχέση με την καθημερινότητά τους. Θα πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε ότι η καθημερινότητά μας, είτε είναι το τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε και η δυνατότητα να ταξιδεύουμε με τον τρόπο που έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε ή η δυνατότητα να μαθαίνουμε. Το Erasmus ήταν και είναι ένα τεράστιο θετικό πρόγραμμα για όλους τους λαούς της Ευρώπης και για τους Έλληνες. Άρα θα πρέπει λοιπόν στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο να δουλέψουν οι αντιπρόσωποι μας με τέτοιο τρόπο ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να ενημερωθούν πραγματικά για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και για το και πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή φωνή και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτό που λέμε εμείς ευρωπαϊκό επίπεδο να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας. Στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να... μία πρόταση είναι ο διπλασιασμός των προγραμμάτων Erasmus. Σαν εκπαιδευτικό είναι κάτι και το οποίο γνωρίζω καλά και το οποίο πιστεύω και με ενδιαφέρει. Σαφώς λοιπόν το να μπορούμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, το να μπορούμε να κάνουμε έρευνα όλοι μαζί, το να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, γνώσεις, να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να συνεργαζόμαστε και όχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα. Και θεωρώ ότι οι επόμενες ευρωεκλογές, αυτές που θα έχουμε ψηφίζουμε στις 26 του Μάη, είναι πάρα πολύ κρίσιμες εκλογές για το μέλλον της Ευρώπης και φυσικά για το μέλλον της χώρας μας μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κυρία Γερούκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.